την περασμένη Κυριακή στο Δήμο της Σπάρτης, ο συνδυασμός Σπάρτη Νέα Πορεία με επικεφαλής δήμαρχο την κυρία Αδαμαντία Τζανετέα πήρε το ποσοστό 33,51%, το οποίο δεν ήταν αρκετό για να έχουμε δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή. Οπότε πάμε στο δεύτερο γύρο, την ερχόμενη Κυριακή, 15 του Οκτώβρη. Ο κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος με τον συνδυασμό Σπάρτη μαζί πήρε το ποσοστό του 30,26%. Βέβαια η κάλπη είναι ξανά άδεια και την Κυριακή αυτή καλούμαστε να αναδείξουμε ποια θα είναι η επόμενη δημοτική αρχή στο Δήμο της Σπάρτης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Αδαμαντία Τζανετέα και να μιλήσουμε μαζί της και να απευθύνει βέβαια ένα κάλεσμα προς τους ψηφοφόρους για τον συνδυασμό Σπάρτη Νέα Πορεία. Κυρία Τζανετέα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας κύριε Χονδρόπουλε και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής. Ωστόσο δεν καταφέρατε να εκλεγείτε από την πρώτη Κυριακή. Ήταν δύσκολο με τόσες υποψηφιότητες. Οπότε πάμε για τον δεύτερο γύρο και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε δύο λόγια και για το ποσοστό της Κυριακής αυτής και τι επιθυμείτε και τι επιδιώκετε στον δεύτερο γύρο. Όπως ακριβώς είπατε, είναι γεγονός ότι και λόγω των υποψηφιοτήτων που ήταν 6, ήταν ένας γύρος πάρα πολύ δύσκολος, ένας γύρος απαιτητικός θα έλεγα, και ο κάθε συνδυασμός και ο κάθε επικεφαλής έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να πετύχει το στόχο του. Και θα μπορούσα να πω ότι αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους συνδυασμούς. Εμείς είχαμε την χαρά να μας κατατάξουν οι πολίτες αυτού του τόπου στην πρώτη θέση και να πάμε τώρα στον δεύτερο γύρο που είναι την επόμενη Κυριακή. Mm-hmm. Είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα γιατί, όπως σας είπα, λόγω και των πολλών υποψηφιοτήτων και είμαστε ευχαριστημένοι γιατί ο κόσμος μας άκουσε. Άκουσε τις θέσεις μας, άκουσε τις απόψεις μας, άκουσε την ισχυρή μας θέληση, βούληση να δουλέψουμε σκληρά για την επόμενη μέρα και τους πείσαμε. Πείσαμε τους πολίτες γιατί μιλήσαμε μαζί τους, ακούσαμε τα προβλήματα και οι πολίτες έχουν σχεδόν πάντα δίκιο. Θέλω λοιπόν να τους ευχαριστήσω και να τους καλέσω να επιβεβαιώσουν αυτήν την πρωτιά στο δεύτερο γύρο, την Κυριακή που μας έρχεται. Τώρα τα προβλήματα που θα καλεστεί να αντιμετωπίσει ο επόμενος δήμαρχος, η επόμενη δημοτική αρχή, είναι πάρα πολλά στον Δήμο. Πιστεύετε ότι θα παίξει ρόλο η δική σας προσωπική εμπειρία, αλλά και των συνεργατών σας? Τα προβλήματα είναι πολλά. Προσωπικά εμείς δεν μιλάμε για καμένη γη. Και είναι γεγονός ότι αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα και μέσα, επειδή τα έχουμε καταγράψει και τα γνωρίζουμε τα προβλήματα και αυτό φαίνεται και μέσα στο πρόγραμμά μας το οποίο επικοινωνήσαμε προς τους πολίτες. Θεωρώ ναι ότι χρειάζεται μια ομάδα με εμπειρία και γνώση. Σε ό,τι με αφορά αυτή την εμπειρία και τη γνώση, γνωρίζετε ότι την έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια στη διοίκηση της περιφέρειας. Σε ό,τι αφορά την ομάδα, είναι γεγονός ότι η ομάδα μας αποτελείται από άνδρες και γυναίκες και θέλω αυτό να το σημειώσω ότι είμαστε ο συνδυασμός με τις περισσότερες γυναίκες και αξιόλογες. Άνδρες και γυναίκες που θα συνθέσουμε όλοι μαζί που μπορούν να διοικήσουν γιατί αυτό θα πρέπει να είναι και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Όλη η ομάδα είναι δυνατή ομάδα, είναι ομάδα που έχει γνώση, έχει εξειδικευμένη εμπειρία, έχουμε επιστήμονες, επιχειρηματίες, επιστήμονες με πολύ εξειδικευμένη εμπειρία για να δώσουμε λύση την επόμενη μέρα. Και όταν λέμε την επόμενη μέρα, για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση σιγά σιγά στα πολλαπλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο τόπος και να μπορέσει ο Δήμος και η πόλη της Σπάρτης, ο Δήμος, τα χωριά μας και η πόλη της Σπάρτης να αποκτήσει μια ταυτότητα και πολιτιστική και τουριστική. Θα επιδιώξετε τη συνεργασία με τις άλλες παρατάξεις, το Δημοτικό Συμβούλιο για το καλό της πόλης, για το καλό του Δήμου?
Το έχω πει πάρα πολλές φορές, έχω μιλήσει και με εσάς στις συνεντεύξεις, αλλά το έχω επικοινωνήσει. Εμείς θα εργαστούμε σκληρά και θα συνεργαστούμε την επόμενη μέρα. Χωρίς συνεργασίες δεν γίνεται τίποτα. Και θα συνεργαστούμε με αξιόλογους συνεργάτες, θα συνεργαστούμε με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν γνώση και με εξωτερικούς συνεργάτες, αλλά θα αξιοποιήσουμε και το προσωπικό, τους υπαλλήλους του Δήμου, θα τους στηρίξουμε, γιατί υπάρχουν υπάλληλοι που μπορούν να βοηθήσουν, που έχουν πολύ γνώση, αλλά χρειάζεται να τους δώσεις τα κίνητρα και εμείς θα τους δώσουμε τα κίνητρα να δουλέψουν περισσότερο για να προσφέρουν στον πολίτη. Ναι, η συνεργασία είναι επιβεβλημένη για το καλό του τόπου. Επιγραμματικά θα ήθελα να μου πείτε πού θα εστιάσετε την επόμενη μέρα, αν εκλεγείτε εσείς δήμαρχος και μαζί με τους συνεργάτες σας θα είστε η επόμενη δημοτική αρχή. Τα έχετε αναφέρει στο παρελθόν, υπάρχει και το πρόγραμμά σας, αλλά να το φρεσκάρουμε λίγο και για τους ακροατές μας. Έτσι, πού θα εστιάσετε την επόμενη μέρα, από πού θα ξεκινήσετε και τι θεωρείτε πολύ σημαντικό για το Δήμο μας που πρέπει να γίνει άμεσα. Την επόμενη μέρα θα εστιάσουμε στον Δήμο, στους εργαζόμενους του Δήμου, ούτως ώστε να γίνει, να μιλήσουμε μαζί τους, να μπορέσει να γίνει μια ανασυγκρότηση μέσα στο Δήμο των υπηρεσιών και ο καθένας να μπορεί να προσφέρει το καλύτερο δυνατό από το πόστο που έχει. Θα εστιάσουμε στο να είμαστε πολύ κοντά στους πολίτες, να ξέρει ο πολίτης του Δήμου της Σπάρτης πού πρέπει να απευθυνθεί. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η ανασυγκρότηση, η αξιολόγηση και η στήριξη των ανθρώπων του Δήμου για να μπορέσουν να αποδώσουν. Ένας Δήμος που δεν είναι συγκροτημένος δεν μπορεί να δουλέψει. Το δεύτερο βήμα είναι να μπορέσουμε γρήγορα να βάλουμε σε μία τάξη γενικότερα τα πράγματα στην ίδια την πόλη και στα χωριά μας, για να είναι μια πόλη καθαρή, φιλική προς το περιβάλλον, για να είναι μια πόλη με ταυτότητα, για να είναι μια πόλη καινοτόμος, και αυτό θέλει πολλή δουλειά, αλλά ούτε τη δουλειά φοβόμαστε γιατί έχουμε τη γνώση. Ξέρετε, τα άτομα και η ομάδα του συνδυασμού και αυτοί που εκλέγονται αλλά και οι υπόλοιποι που δεν εκλέγονται είναι νέοι άνθρωποι, είναι οι περισσότεροι, έχουμε τους περισσότερους νέους ανθρώπους με πολύ μεγάλη γνώση. Και αν αυτό το προσωπικό δεν το αξιοποιήσουμε, και επίσης οφείλουμε να αξιοποιήσουμε και ανθρώπους μέσα, συμπολίτες μας, μέσα από το Δήμο. Έχουμε παραγωγικές δυνάμεις, έχουμε επιστήμονες, έχουμε επιχειρηματίες με γνώση, πάρα πολύ πετυχημένους, βραβευμένους. Άρα χρειάζεται να συνθέσουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να δούμε την πόλη μας να είναι το λιγότερο διαφορετική. Κλείνοντας την κουβέντα μας σήμερα, κυρία Τζανετέα, γιατί να ψηφίσουν οι συμπολίτες μας την παράταξη Σπάρτη Νέα Πορεία και εσάς, και το μήνυμά σας έτσι προς τους ψηφοφόρους και βέβαια ένα κάλεσμα, γιατί είδαμε την περασμένη Κυριακή και μεγάλο ποσοστό αποχής. Είναι γεγονός ότι υπήρξε πολύ μεγάλη αποχή. Να καλέσουμε λοιπόν τους δημότες να έρθουν να ψηφίσουν. Να καλέσουμε τους νέους ανθρώπους να έρθουν να ψηφίσουν και να αξιολογήσουν τους δύο επικεφαλείς. Πρέπει να θυμηθούμε τώρα πολύ καλά όλοι ότι ψηφίζουμε για δήμαρχο, ότι οι υποχρεώσεις στους συγγενείς, οι υποχρεώσεις στους φίλους της πρώτης Κυριακής τις έχουμε βγάλει με 1.002 τρόπους. Ναι. Και να συγκρίνουμε, να θυμηθούμε ότι ψηφίζουμε για δήμαρχο και χρειαζόμαστε ένα δήμαρχο με γνώση και εμπειρία που και αποφασιστικότητα, που να είναι μπροστά στα προβλήματα, που να μην κρύβεται, να παίρνει αποφάσεις με οποιοδήποτε κόστος, αλλά να αξιολογήσουμε και τις ομάδες, να δούμε ποια είναι η ομάδα που μπορεί να διοικήσει, γιατί
μπορεί να θέλουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούμε όλοι να διοικήσουμε, γιατί δεν έχουμε τις γνώσεις. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε την καλύτερη ομάδα και να καλέσουμε τον κόσμο να επισφραγίσει αυτό που έγινε την πρώτη Κυριακή, να μας δώσει μια ξεκάθαρη νίκη, να μας εμπιστευτεί, και εμείς θα είμαστε εκεί την επόμενη μέρα να δουλεύουμε με γνώση, με αποτελεσματικότητα, με εμπειρία, αλλά κυρίως με αγάπη για αυτόν τον τόπο, για αυτόν τον Δήμο, για αυτή την πόλη που έχει χάσει, όπως σας είπα, την ταυτότητά της και χρειάζεται από την αρχή να εργαστούμε σκληρά. Καλούμε λοιπόν τους πολίτες να μας εμπιστευτούν ξανά. Καλούμε τους πολίτες να επισφραγίσουν τη νίκη της πρώτης Κυριακής και να μας δώσουν τη δύναμη να δουλέψουμε για το Δήμο που αγαπάμε. Κυρία Τζανετά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σας εύχομαι για μία ακόμα φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να επικοινωνήσω με τους πολίτες. Κάτι βέβαια που το κάνω όχι μόνο στις εκλογές, αλλά ναι, όλο το χρόνο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.